Να πούμε λοιπόν ότι θα ξεκινήσουν κανονικότατα, όπως φαίνεται. Ναι. Όλοι περιμέναν να δούνε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Γιατί ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ στην εκπομπή. Ναι. Πολλά ήταν τα ονόματα που είχαν ακουστεί, μέχρι και από παλιούς συνεργάτες, ναι. Ίσως κάποιος από τα παιδιά που ήταν στο συνεργείο, όπως ο Πασοξής κτλ. Από ό,τι φαίνεται. Βάτε φωλικό, να παρακαλώ, βάτε φωλικό. Πήρε την απόφαση του ο Αντώνης Κανάκης και η απόφασή του είναι να μην υπάρξει αντικατάσταση του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Που σημαίνει δηλαδή. Που σημαίνει δηλαδή ότι αντί να βλέπουμε 4 άτομα, θα βλέπουμε 3. Τον Αντώνη Κανάκη, τον Γιάννη Σερβετά και τον κύριο Κιούση. Οι πληροφορίες μας επίσης λένε ότι σε συνεννόηση με τον Αντένα δεν πρόκειται να ξανασχοληθούν με την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Δεν πρόκειται να ξανασχοληθούν. Όσο ασχολείσαι, τόσο χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα. Οπότε αυτοί δεν έχουν πει αυτά που διαγράφουν. Το οτιδήποτε. Λέει ότι είπαμε, ό,τι έγινε, έγινε. Κάναμε και το διάλειμμα, κάναμε το restart. Τέλος. Στόρμα Παναγιωτόπουλος μέσα από τη συχνότητα του Αντένα και τους Ραδιοαρδίλα.